Σας μιλάει ο Big Brother. Όλοι οι συγκάτοικοι να συγκεντρωθούν στο σαλόνι. Η διαδικασία ψηφοφορίας ξεκινάει τώρα. Η Μαρία να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Μαρία, θέλω να μου πεις τα δύο άτομα που ψηφίζεις προς αποχώρηση και για ποιο λόγο. Θα ψηφίσω το Μιχάλη. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, απλά δεν είμαστε και τόσο κοντά, αυτό. Και το δύσκολο είναι στο επόμενο παιδί που θα ψηφίσω. Δεν είναι η Σαμάνθα, ξανά, όχι ότι θέλω, αλλά επειδή δεν έχω κάτι τώρα συγκεκριμένο, κάποιο γεγονός, κάτι, ούτε θέλω να είμαι, ούτε την ψηφίζω για το παρελθόν και τα ίδια πράγματα, ούτε καν, απλά αν θα βάλω σαν κριτήριο ότι κάποια πράγματα που λέει δεν συμφωνώ, ρε παιδί μου, είναι έτσι λίγο τα δικά της, χωρίς να έχω καμία αντιπάθεια με τίποτα, ίσα-ίσα το αντίθετο. Θα ψηφίσω τον Μιχάλη, τον Ευρυπιώτη και τη Σαμάνθα. Η Ευδοκία να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Η πρώτη μου ψήφος πάει εκεί που πρέπει. Δηλαδή στη Σαμάνθα. Αυτό είναι μια αναφορά σε αυτό που μου είχε πει με τις πετσέτες. Και ο λόγος είναι ότι παρερμηνεύει και παραπληροφορεί και αυτό με μεγάλη αγένεια και μεγάλη σιγουριά. Ελπίζω, οριμάζοντας, να ανοίξει το μυαλό και την καρδιά της, αλλά αυτή τη στιγμή αυτή η συμπεριφορά μου είναι δύσκολη μέσα στο σπίτι. Το δεύτερο άτομο που ψηφίζω είναι η Χελίτα, καθώς θεωρώ ότι έχει μπερδέψει και έχει μπερδευτεί. Εξηγώντας μου χθες ότι έξω είναι μια διαφορετική πραγματικότητα από τη μέσα, με βρίσκει να διαφωνώ, γιατί το reality είναι μια πραγματικότητα και βασίζεται στο πραγματικό μας εαυτό. Επομένως, το θεωρώ, όπως και να το ερμηνεύσεις, αντιφατικό και επομένως μη πραγματικό. Ο Παναγιώτης να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Λοιπόν, το πρώτο άτομο που ψηφίζω προς αποχώρηση είναι η Μέρη, διότι τις τελευταίες μέρες έχει προκαλέσει πάρα πολλές εντάσεις. Και το δεύτερο άτομο είναι ο Ισίδωρος. Είναι κυριολεκτικά, το έχω ξαναπεί, ένας παίκτης φάντασμα. Δεν υπάρχει μέσα στο σπίτι. Όπου βρει, κοιμάται. Συμμετέχει σε λίγα πράγματα και ειρωνεύτηκε όλους εμάς στο αγώνισμα της της αρχηγίας. Η Σαμάνθα να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Ψηφίζω τον Ισίδωρο. Όπως έχω δηλώσει, θεωρώ ότι προσπαθεί να δείξει κάτι άλλο από αυτό που είναι εδώ μέσα. Προσπαθεί να δείξει, να φανεί πάντα χαρούμενος, να φαίνεται κτλ. Προς τον εξωτερικό κόσμο, κάτι που εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Το θεωρώ ψεύτικο, κάποιες φορές δηλαδή είναι ψεύτικος. Και ψηφίζω για τη Μέρη. Ψηφίζω τη Μέρη γιατί κάποιες φορές με εκνευρίζει που προσπαθεί να κάνει τον δικηγόρο των άλλων και δεν τον κάνει στον ίδιο τον εαυτό. Η Άννα να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Εκτιμώ όταν ένας άνθρωπος αντιλαμβάνεται τα λάθη του. Χαίρομαι όταν ακούγονται συγγνώμες. Αυτή τη στιγμή όμως, στα δικά μου μάτια, αυτό που βλέπω είναι μόνο στρατηγική. Αγχελίτα.
Η δεύτερη ψήφος μου θα πάει σε ένα συγκάτοικο που δεν έχουμε έρθει ποτέ σε κάποια αντιπαράθεση μεταξύ μας, αλλά έχει έρθει σχεδόν με όλο το υπόλοιπο σπίτι. Σαμάνθα. Είναι αγενής, αλλάζει αυτά που ακούει και τα λέει πολύ διαφορετικά από αυτά που είναι. Δεν ακούει ποτέ. Γιατί θέλει πάντα να γίνεται το δικό της, ακόμη και αν το ξέρει μέσα της, δεν το παραδέχεται. Και δεν μπορώ τις φωνές και την αγένεια και την ειρωνία στο βλέμμα της. Ο Κώστας να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα μου τη θέση είναι Ευδοκία. Δεν ταιριάζομαι. Και ούτε θα ταιριάξουμε ποτέ, και δεν μ' αρέσει ο χαρακτήρας της. Και το δεύτερο άτομο είναι ο Ισίδωρος, γιατί μου δείχνει άλλο άνθρωπο και ξαφνικά παρουσιάζεται άλλος άνθρωπος. Και δεν μ' αρέσει καθόλου η συμπεριφορά του σε πολλά πράγματα. Αυτά είναι τα δύο άτομα που ψηφίζω. Ο Ισίδωρος να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Λοιπόν, θα ψηφίσω την Αγγελίτα και θα ψηφίσω και τον Μιχάλη, δηλαδή το διπλωματικό σώμα του σπιτιού. Απλά να διευκρινίσω ότι στην διπλωματία της πρώτης κρύβεται μια κάποια κακία, εν αντιθέσει με την διπλωματία του δεύτερου που κρύβεται μια κάποια πονηριά. Ο Νίκος να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Το πρώτο άτομο που θα πω είναι η Σαμάνθα. Είναι ένα από τα άτομα που δεν είμαστε τόσο κοντά. Και το δεύτερο άτομο που ψηφίζω είναι ο Μιχάλης. Τον συμπαθώ, αλλά και με τον Μιχάλη δεν είμαστε τόσο κοντά όσο είμαι με κάποια άλλα άτομα. Προσπαθώ να τον γνωρίσω. Και αυτός και είναι και ο λόγος που τον ψηφίζω. Δεν έχω κανένα παράπονο ή πρόβλημα. Ναι, το μάιμο στο μυαλό του είναι αυτό το μάιμο. Δέκα μετά τα σκυλάκια του. Ποιο? Το μάιμο δέκα τα σκυλάκια του, δε το αυτό που είχα το γνωστό. Ο Νάσος να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Νάσο, θέλω να μου πεις τα δύο άτομα που ψηφίζεις προς αποχώρηση και για ποιο λόγο. Δύσκολη αυτή η εβδομάδα, για μένα ειδικά. Έχω έρθει κοντά μου όλα τα παιδιά. Θα ψηφίσω τώρα και θα πω και τους λόγους. Θα ψηφίσω πρώτα τη Σαμάνθα. Παρόλο που είναι ένα παιδί που με κάνει και γελάω πολύ, έχει γενικά χαβαλέ κτλ. Θεωρώ ότι ακόμα είναι ένα άτομο που δημιουργεί εντάσεις μες στο σπίτι. Δηλαδή, φέρνει λίγο τα πάνω κάτω, είναι λίγο αιχμηρή. Και το δεύτερο άτομο που ψηφίζω είναι ο Μάικ, ο φίλος μου, ο Ευρυπιωτής, γιατί έχει πέσει σε πολλές αντιφάσεις. Έχει πέσει σε πολλές αντιφάσεις του τύπου «Δεν με νοιάζει αν θα είμαι υποψήφιος». Και δύο μέρες τώρα τον βλέπω ότι είναι πολύ αγχωμένος. Και χθες μου είπε «Άμα κερδίσεις το βέτο, θέλω να με σώσεις». Σήμερα μου είπε «Λες να βγω στον τάκο, αγχωμένος πολύ». Δεν γίνεται να λες τη μία «δεν με νοιάζει» και την άλλη να είσαι μες στο άγχος και να πηγαίνεις κοντά, ξέρω εγώ, στον Ισίδωρο πάλι για να μην σε ψηφίσει για αυτό. Το θεωρώ λίγο λάθος χειρισμό. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι θα κερδίσει το βέτο Μάικ και θα σωθεί. Αλλά αυτή είναι η λόγη που με κάνω να τον ψηφίσω, γιατί δεν βρίσκω άλλους λόγους να ψηφίσω κάποιο άλλο άτομο. Ο Μιχάλης Ευρυπιώτης να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Λοιπόν, το πρώτο άτομο που θα ψηφίσω θα είναι ο Ισίδωρος, γιατί νομίζω ότι όντως με έχουν στοχοποιήσει χωρίς λόγο για κάτι που δεν φταίω στην ουσία, κάτι που δημιουργήσε ο ίδιος. Το δεύτερο άτομο, αν και δεν ήμουν τόσο σίγουρος, θα είναι η Μέρη, γιατί αυτό που μου είπε ήταν σαν να μου λέει ότι θα ψηφιστείς. Τώρα, αν πέφτω έξω, θα επανορθώσω την επόμενη εβδομάδα. Αλλά νομίζω ότι δεν πέφτω έξω.
η Αγγελίτα να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Ψηφίζω πρώτα τον Ισίδωρο, για το λόγο ότι εφόσον είχαμε κάνει μια πολύ πολιτισμένη και έρημη συζήτηση για τις παρεξηγήσεις που είχαν δημιουργηθεί μέσα στο σπίτι, την επόμενη ακριβώς ημέρα στο αγώνισμα της ασυλίας επέλεξε να γίνει ιδιαίτερα προσβλητικός, ειρωνικός και πολύ αιχμηρός. Με προβλημάτισε, με στενοχώρησε, δεν είναι ο Ισίδωρος που γνώρισα και γι' αυτό το λόγο τον ψηφίζω. Και το δεύτερο άτομο είναι η Μέρη, γιατί συνειδητοποιώ ότι τις τελευταίες περίπου 10 ημέρες πυροδοτεί το 100% των καυγάδων στο σπίτι, συν ότι την τελευταία εβδομάδα έχει φέρει 2 πολύ αγαπημένα μου πρόσωπα και κοντινά μου στα όρια τους. Και οι συζητήσεις, οι δύο, οι τσακωμοί, οι δύο, εκ πρώτης έχουν πυροδοτηθεί από την ίδια και δεύτερον έχουν καταλήξει με την ίδια να αποστασιοποιείται κλαίγοντας. Νομίζω δεν ταιριάζει το δυναμικό του χαρακτήρα της αυτό και με έχει ενοχλήσει, με έχει στενοχωρήσει πάρα πολύ ότι είδα και τον Παναγιώτη και τον Κωστή στα όρια τους. Αυτό. Η Μέρη να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Το πρώτο άτομο που θα ψηφίσω σήμερα είναι η Αγγελίτα, γιατί έχω παρατηρήσει μία μεγάλη αλλαγή και στη συμπεριφορά και στις απόψεις της για κάποιους ανθρώπους. Έχει κάνει στροφή 180 μοίρες, αλλά κυρίως για την παραποίηση της αλήθειας και της πραγματικότητας σε κάποια είτε λεγόμενα ορισμένων ανθρώπων, είτε στη δική μου περίπτωση που έχει πει αρκετές φορές πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Νομίζω πως αυτό γίνεται απλά για να δημιουργήσει κάποιες καταστάσεις ή να βρει λόγους να ψηφίσει κάποια άτομα. Το δεύτερο άτομο με μεγάλη λύπη είναι ο Μιχάλης. Απλά δεν μπορώ να ψηφίσω κάποιους άλλους ανθρώπους και μεταξύ της Αμάνθας, του Νάσου και του Μιχάλη. Θα ψηφίσω αυτή την εβδομάδα τον Μιχάλη γιατί δεν μου είναι ακόμα ίσως πολύ ξεκάθαρη η στάση του εδώ μέσα, δεν τον έχω καταλάβει ακόμα τόσο καλά και γιατί με τα άλλα δύο άτομα είμαι έτσι λίγο πιο κοντά.